Τα κύθυρα γιορτάζουν με κάθε επισημότητα την προστάτιδα και πολύουχο της νήσου Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Παράλληλα γιορτάζουν την επέτειο των 80 ετών από την απελευθέρωση των κυθύρων και την πρώτη συμμαχική απόβαση στην Ελλάδα. Οι αφίξεις αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται είναι αρκετές χιλιάδες από όλη την Ελλάδα, όπως σας είπα. Υπάρχουν άνθρωποι που ευλαβούνται πάρα πολύ την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, είτε γιατί έχουν την καταγωγή τους από εδώ, είτε γιατί τις αποδίδουν κάποιο είδους θαυματουργική παρέμβαση και έρχονται κάθε χρόνο σταθερά από όλη την Ελλάδα. Η γειτονική Κρήτη έχει την τιμητική της πάντα αυτές τις μέρες, όπως και η γειτονική Πελοπόννησος, όπου θα υπάρχουν πάρα πολλά γκρουπ, οργανωμένων εκδρομών δηλαδή, προς τα Κύθυρα. Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου θα γίνει υποδοχή πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον λιμένα Καψαλίου. Το πλοίο θα είναι επισκέψιμο στο κοινό καθ' όλη την παραμονή του στα Κύθυρα. Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου είναι εορτασμός της προστάτηδας των Κυθύρων Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου με την επίσημη δοξολογία για την επέτειο των 80 ετών από την απελευθέρωση των Κυθύρων. Το παρόν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στις 25 του μήνα, την επόμενη μέρα της Παναγίας, έχουμε την επέτειο των 80 ετών από την απελευθέρωση των Κυθύρων και από την πρώτη συμμαχική απόβαση στην Ελλάδα. Η πρώτη συμμαχική απόβαση έγινε στα Κύθυρα. Έγινε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου του 1944. Για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ως εκπρόσωπος της εξόριστης κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου στη Μέση Ανατολή, επισκέφθηκε το νησί των Κυθύρων και για πρώτη φορά εδώ φίλησε το χώμα της ελεύθερης Ελλάδας, όπως ο ίδιος περιγράφει στα απομνημονεύματά του, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1944. Ο περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός Ionian TV, υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθύρων, προσφέρει στον ελληνισμό της Διασποράς και σε όλη την Ελλάδα τις απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις των εορταστικών τελετών και ακολουθιών από την Ιερά Μονή Μυρτιδιών, όπου και φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.